για πάμε και στον Αντένα να δούμε το ρεπορτάζ που έχουν για τον συνάδελφό τους, δημοσιογράφο, ο οποίος έτσι έστειλε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο και της έλεγε «θα σε θάψω και ζωντανή». Θέλω τώρα να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Στην βαρύτατη καταγγελία για ξυλοδαρμό από γνωστό δημοσιογράφο της ΕΡΤ, 45χρονο, πολύ γνωστό ρεπόρτερ, προς την σύντροφό του, επίσης ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Θέλω να πάμε στην Κέλλη Χινοπόρου που έχει αποκλειστικές πληροφορίες που δίνουν μια νέα διάσταση στο θέμα αυτό, πάρα πολύ σημαντική. Κέλλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έμαθα πριν από λίγο ότι η ενδιαστάση σύζυγος του δημοσιογράφου έχει καταθέσει ξυλοδαρμούς, πολλούς ξυλοδαρμούς, απειλές και έχει αποδείξεις και στοιχεία. Γιατί χώρισαν, όχι συνενετικά, χώρισαν με αντιδικία. Ήταν δηλαδή να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία για το χωρισμό της ενδιαστάσης σύζυγου με το συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Η γυναίκα λοιπόν είχε καταφέρει να μαζέψει στοιχεία, από ό,τι μαθαίνω, σημαντικά σοβή. Οπότε άλλος ένας που το χωρίζει η γυναίκα του και δεν το δέχεται, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και ξεσπάει σε βία. Και από ό,τι δηλώνει και η κυρία, το είχε ξανακάνει και στο παρελθόν αρκετές φορές, έτσι. Παρά που σίγουρα θα βοηθήσουν και στην δεύτερη αυτή υπόθεση. Μάλιστα, ακούστε και αυτή την πληροφορία που μόλις έμαθα. Την Κυριακή το βράδυ, όπου συνέβη ο ξυλοδαρμός της συναδέλφου, όταν τον έδιωξε από το σπίτι, όταν έφυγε λοιπόν ο δράστης, ο κατηγορούμενος, ο συγκεκριμένος συνάδελφος από το σπίτι, φέρεται να πήγε στο σπίτι της ενδιαστάσης συζύγου και να την απείλησε. Η φράση που μεταφέρθηκε είναι ότι της έλεγε «θα σε θάψω ζωντανή». Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε... Γιατί θα τη θάψω ζωντανή την πρώην γυναίκα του? Να μην μιλήσει προφανώς. Διορθώνω. Τη σύντροφό του κακοποίησε και η ενδιαστάσης συζυγός του τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμούς και απειλές, έτσι. Οπότε βλέπουμε έναν τύπο που έχει μια συγκεκριμένη στάση προς τις γυναίκες. Ούτε ο Αντένα δείχνει το πρόσωπό του. Όσοι θέλετε να δείτε ποιος είναι και το ρεπορτάζ που έχει κάνει, μπείτε στα βίντεο με τη Ράνια Τζίμα που έκανα το πρωί, να δείτε. Άμα υπάρχει μια συγκεκριμένη εμπλοκή της ενδιαστάσης συζύγου με το συγκεκριμένο καβγά, η εικασία που θα κάνω τώρα, ξαναλέω, η εικασία που θα κάνω είναι ότι ενδεχομένως η ενδιαστάσεις σύζυγος να μίλησε με την κοπέλα, με το θύμα. Γιατί το θύμα όταν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, αυτό θα ρωτήσω είπε, κάτι ρε παιδί μου, ήταν... καμιά μπουνιά με κανέναν άντρα έχει δώσει ποτέ στη ζωή του? Έτσι όπως μπορεί να έχουμε σπρωχτεί, όπως έχουμε σπρωχτεί όλοι με κανέναν άντρα στα μικράτα μας. Τέλος πάντων, όταν ήταν παιδιά, παίζαμε και λίγο ξύλο. Τι να κάνουμε, όλα τα παγκοράκια. Παίζαμε λίγα ξύλο, δεν το επικροτώ, αλλά αλήθεια είναι. Λοιπόν, καμιά μπουνιά με κανέναν άντρα έχει παίξει? Να δούμε δηλαδή, γιατί εντάξει, μπουνιές σε γυναίκες και ξύλο, μια χαρά, το εύκολο είναι. Καμιά μπουνιά με κανέναν άντρα έχει παίξει ο Νταΐς αυτός εδώ, που τις έδερνε όλες? Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα τι μας περιγράφεις, αν ισχύει. Αν ισχύει. Ότι, ο τύπος ο συγκεκριμένος είχε μια πολύ βία και έντονη σχέση με την ενδιαστάσεις σύζυγό του, με την οποία έχει και δύο ανήλικα παιδιά. Η ίδια το καταγγέλει. Την έδερνε, τη χτύπαγε, την προπυλάκησε κτλ. Και λέει η ίδια ότι υπάρχουν και αποδείξεις. Καταγγελίες είναι, δεν τις δικαιώνει. Συνήθως τέτοιοι τύποι μπροστά σε άντρες κάνουν τις πάπιες. Σε γυναίκες αντιδράνε έτσι. Είδατε και τον πυγμάχο ποινικολόγο που την πέφτουνε στο VIP κελί του. Του κάνουνε bullying και δεν αντιδράει. Πάει και πέφτει για ύπνο. Δεν σηκώνει εκεί τα μανίκια να δείξει τι άντρας είναι. Πόσο ανδρικός, αρσενικός. Θα υπάρχουν καταγγελίες. Βαράει. Όχι, και... υπάρχουν στοιχεία, Γιώργο, συγγνώμη, θα σε διακόψει οι τραδικαστικές εξετάσεις. Τέλεια λοιπόν. Άρα υπάρχουν στοιχεία. Πολύ ωραίο. Το ρεπορτάζ λέει υπάρχουν στοιχεία. Χωρίζει με τη γυναίκα του. Κάνει καινούργια σχέση. Προφανώς, εικάζουμε πια τώρα, εικάζουμε, ότι η παλιά σύντροφος είπε στην καινούργια σύντροφο, μια χαρά παιδί είναι, άρα να το προσέξεις γιατί είναι λίγο βιεούλης. Και η κοπέλα η καινούρια προφανώς κατάλαβε τι της έρχεται ο τυφώνας και τον χώρισε. Εκείνος λοιπόν και την έδιρε την τωρινή και πήγε εκείνο το βράδυ, προσέξτε, Θράσος.
Εκείνο το βράδυ, τώρα είναι καινούριο το στοιχείο του ρεπορτάζ, είναι συγκλονιστικό. Αφού δέρνει την Τωρινή και τη κάνει μεγάλη ζημιά στο σαγόνι, όχι κάταγμα, αλλά πολύ μεγάλη ζημιά στο σαγόνι. Τη έσπασε το σαγόνι, ρε. Ναι, από μπουνιές. Άλλος πυγμάχος, όχι ποινικολόγος, δημοσιογράφος, τη ΕΡΤ. Ακριβώς, η ΕΡΤ λέει άλλο, αλλά οκ, δεν έχει σημασία, μπουνιές έριξε. Λοιπόν, της καταφέρει σημαντικό χτύπημα της Τωρινής, πάει στην παλιά και της λέει «Εσύ φταις που με χώρισε η πρωινή». Και θα σε θάψω ζωντανή. Και θα σε θάψω ζωντανή. Και λέω τώρα, εγώ ρωτώ, αυτός ο άνθρωπος με κανέναν άντρα, που μπορεί να είναι και λίγο πιο δυνατός, πιο ψηλός, πιο εύσωμος, λίγο πιο μάγκας. Τα έχει πει αυτά, τις μαγκές αυτές, τις έχει κάνει με κανέναν άντρα. Δεν έχει αναμετρηθεί. Έχει αναμετρηθεί ποτέ με κανέναν άντρα. Να πάρει, να του πήρε Τεριάκι, μου λες αυτό, έλα να. Δηλαδή, έχει κάνει καμιά τέτοια μαγκιά. Ρωτώ τώρα εγώ. Γιατί συνήθως μου λένε εμένα, το ξαναλέω, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κότες στην πραγματική του ζωή. Και τα κάνουν εκεί που τους παίρνει. Σε πιο αδύναμους. Μυϊκά, σωματικά, σε επίπεδο δύναμης, μυϊκής δρόμης. Ανθρώπους που είναι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είστε πιο αδύναμες σωματικά, εννοώ, αυτό εννοώ. Σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες είστε και πιο δυνατές. Αλλά μυϊκά πιο αδύναμες. Άρα εκεί τα έκανε. Και λέει ενδιαστάσεις. Δεν ξέρω και αυτός αν ζητήσει να περάσει από ψυχιατρική εκτίμηση. Μήπως δεν είναι καλά ψυχολογικά για αυτός. Να πέσει στα μαλακά. Να δούμε. Και την κατηγορία, έτσι, θα πάει για κακούργημα ή για πλημέλημα. Τις έχετε δει. Μπείτε στα προηγούμενα βίντεο να δείτε τι λέει ο νόμος. Έτσι, άμα σε αφήσει ανάπηρη, σε χτυπήσει κάποιος, σε αφήσει ανάπηρη, είναι κακούργημα. Άμα δεν σε αφήσει ανάπηρη, είναι πλημέλημα. Σε έχει κάνει μήνυση ή προτίθεται να κάνει και εκείνη μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν είχε κάνει καταγγελία όταν ήταν μαζί και όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα για τις ενέργειες που θα κάνουμε από εκεί και μετά, όχι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Αυτεπαγγέλτος πάνε. Αυτά πάνε αυτεπαγγέλτος μαζί με την αστυνομία. Είναι αυτό που είπαμε και στην έναρξη, ότι έχει καταθέσει η γυναίκα και έχει πει για τις κακοποιητικές συμπεριφορές του. Όχι, απλά Άρια, για να έχει ιατροδικαστικές εκθέσεις στα χέρια της η πρώην σύζυγος, δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει καταγγελία. Λένε ότι ο συγκεκριμένος από την αστυνομία δεν έχει φάκελο για ενδοοικογενειακή βία. Άρα, γιατί η γυναίκα δεν ήθελε να τον καταγγείλει. Αυτά και από τον Αντένα. Έτσι, ο οποίος τύπος τυπάς, σε εισαγωγικά, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, χτυπάει και την πρώην και την νυν. Έτσι. Α, δούμε, εδώ θα είμαστε να δούμε τι καταγγελίες θα φάει και τι υπερασπιστική γραμμή θα ακολουθήσει, να δω και ποιος ποινικολόγος θα τον αναλάβει. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε πάντα πρώτοι.